κύριος Θανάσης Κοκκώνας είναι πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα καταγγελίες και παράπονα από γονείς. Καλή σας μέρα, κύριε Κοκκώνα. Κοκκώνας, καλημέρα. Κοκκώνας, ενώ υπάρχει, συγγνώμη, δεν υπάρχει οξύ, οπότε την έβαλα κατά το δοκούν. Ενώ υπάρχει νόμος που πρέπει να γίνεται έλεγχος στα πούλμαν που κάνουν εκδρομές στα παιδιά, αυτό δεν εφαρμόζεται συστηματικά. Τι καταγγελία έχετε να κάνετε εσείς? Αρχικά να πούμε ότι μας δίνεται ευκαιρία έστω και εδώ να μιλήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας και να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας. Γιατί ξέρετε, δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να συναντηθεί με την ΑΕΠ. Καλημέρα και στην κυρία Δημοκλείδου. Καλημέρα σας. Καλημέρα και κύριε Κοκκώνα, να ζητήσω μία παράκληση. Επειδή ο χρόνος τηλεοπτικός είναι συγκεκριμένος, προφανώς θέλω να πείτε αυτό, αλλά κάπως τηλεγραφικά. Σε σχέση με τα πούλμαν, ποιο είναι το πρόβλημα που εντοπίζετε? Με αφορμή το τραγικό πολύνεκρο δυστύχημα στα ΤΕΠΕ, είχε ξανά στην επικαιρότητα με δραματικό τρόπο το θέμα των σχολικών εκδρομών και η μετακίνηση από και προς το σχολείο. Οι γονείς δεν μπορούμε να ανοιχτούμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα συμβεί σε περίπτωση δυστυχήματος και σε ποιους θα καταλογιστούν ευθύνες για τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες. Ποιο είναι το πρόβλημα, πείτε, κύριε Κοκκώνα? Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ελέγχους στα λεωφορεία από την τροχέα. Ναι. Βρίσκεται κατάλληλα λεωφορεία με αποτέλεσμα πολλές εκδρομές να αναβάλλονται, να μην πραγματοποιούνται ή ακόμα λεωφορεία που δεν πλήρουν τους όρους με τους οποίους θα γίνουν οι μεταφορές και αναγκάζονται να ξαναέρχονται μετά. Έχετε προσωπική εμπειρία για αυτό που λέτε, έχει συμβεί με το σχολείο σας? Πολλά. Για πείτε ένα παράδειγμα. Ακυρώνονται τελευταία στιγμή δηλαδή, αυτό λέτε? Ήρθε λεωφορείο και τα ελαστικά που είχε δεν ήταν τα κατάλληλα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί εκείνη τη στιγμή και ευτυχώς ήρθε η τροχιά, γιατί αρκετές φορές για λόγους διάφορους, ναι, δεν έρχονται η τροχιά για να ελέγξει τα λεωφορεία, με αποτέλεσμα ή να καθυστερούν ή να ακυρώνονται εκδρομές. Και εμείς θέλουμε και κάτι άλλο να πούμε. Πείτε το. Δυστυχώς, το θεσμικό πλαίσιο κάτω από τις οποίες γίνονται οι εκδρομές, που μπλέκει το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, Δήμους, Περιφέρειες, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις εκδρομές, μιλάμε για τις μεταφορές των μαθητών στην καθημερινότητά τους. Ναι. Μπλέκει πολύ τους γονείς στο να δούμε ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Δυστυχώς, το Υπουργείο, κατά τη γνώμη μας, το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για ό,τι έχει να κάνει με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκδρομές είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μισό λεπτάκι, κύριε Κοκκώνα, να πάμε λίγο. Κύριε Κοκκώνα, κλείνουμε με εσάς. Κοιτάξτε, το ανησυχητικό για εμάς τους γονείς είναι ότι όχι αν γίνονται και απέναντι μας δεν έχουμε την τροχιά. Το ανησυχητικό είναι ότι δυστυχώς βρίσκουμε λεωφορεία που δεν πληρώνουν τους όρους που θα μεταφέρουν στους μαθητές. Ξέρετε, για να γίνει μια εκδρομή, το Υπουργείο ζητάει υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς ότι αναλαμβάνουν την προσωπική ευθύνη για τη μεταφορά των παιδιών. Έτσι είναι. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μεγάλο φόβο και προβληματισμό στους γονείς. Τελικά, ποιος έχει την ευθύνη για τη μεταφορά των παιδιών? Και γι' αυτό το αναδεικνύουμε, κύριε Κοκκώνα, για να μην αυτό είναι σοβαρό. Ακριβώς. Ο κάθε γονιός που υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση και λέει ότι επιτρέπω το παιδί μου να μεταφερθεί. Μισό λεπτό, κύριε Μαυραγάνη, αυτό το ζήτημα. Οι σχολικές εκδρομές γίνονται δεκαετίες στη χώρα μας. Προφανώς δεν έχει αλλάξει κάτι προς αυτό. Όταν η εκδρομή οργανώνεται από έναν ιδιωτικό πάροχο, πώς μπορεί το Υπουργείο, πώς μπορεί το κράτος να έχει ευθύνη? Όταν έρχεται ένα ταξιδιωτικό πράκτορα. Μου επιτρέπετε, κύριε Κοκκώνα, το ανησυχητικό είναι ότι αφήνουμε τους ιδιώτες. Όταν έρχεται ένα ιδιωτικό πάροχο και προσφέρει ακριβώς ένας ιδιωτικός πάροχος την παροχή τη συγκεκριμένη, πώς μπορεί η ιδιωτική εταιρεία, πώς μπορεί και το Υπουργείο να έχει ευθύνη? Λοιπόν. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πολύ σημαντικό ότι γίνονται με τέτοια συστηματικότητα αυτοί οι έλεγχοι. Κυρία και αυτό θέλουμε. Κύριε Δημοκλείδου, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοκκώνα. Σας ευχαριστώ. Από τη στιγμή που οι ιδιώτες αναλαμβάνουν την ευθύνη να μεταφέρουν τους μαθητές μας, εμείς φοβόμαστε πραγματικά ότι μπορεί να έχουμε ένα άλλο δυστύχημα σαν τα ΤΕΠΗ και να ψάχνουν να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Κύριε Δημοκλείδου, τι λέγατε? Με άλλα κριτήρια. Με τις κριτήρια του κέρδους.